μας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα Q&A μαζί με τον Δημήτρη. Δεν διαβάζουμε και τα ονόματα από αυτό που θέλουμε. Όχι, φυσικά. Oh. Οπότε θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Για ξεκινάμε την πρώτη. Σκηνή ακραία ζήλιας αν έχουμε κάνει ένα στον άλλο. Και αν ναι, ποια ήταν. Κοίταξε, σε κάποιον θα απαντάς, σε κάποιον θα απαντάς εσύ, σε κάποιον θα απαντάω εγώ. Όχι, κύριε. Γιατί σε κάποια που τα έχω διαβάσει, ρωτάνε σένα. Σε λίγο, ναι, θέλει τώρα στην κακανικούνια. Απαντάω κανονικά. Ναι, απάντα. Η πιο ακραία σκηνή που έχω κάνει εγώ είναι να ξυπνήσω από όνειρο και να μην θέλω να σε λέω μπροστά, μα έχουμε εκνευρισμένο μαζί σου. Εγώ από όνειρο. Κάτσε, μην κουνάς λίγο το κινητό. Θέλω να την πω. Πες. Όταν εγώ την βρήνω, την είπα να φύγεις από την κούνια και αυτή είπε ναι. Ναι, αλλά τώρα δεν θέλει. Κούνα την λίγο. Σε λίγο θα κατέβει. Ωραία. Εγώ δεν έχω κάνει ακραία ζήλια. Γενικά τα πάντα, αλλά δεν κάνεις ακραίες συμπεριφορές. Ωραία. Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Mm. Για πες. Διαβάζεις τα επόμενα. Ναι, ξέρεις να διαβάζεις. Ναι. Πείτε μας ποια ήταν η αγαπημένη έκπληξη ο ένας για τον άλλον. Ναι, αλλά πρέπει να ακούει. Πείτε μας ποια ήταν η αγαπημένη έκπληξη ο ένας για τον άλλον που έχετε κάνει. Λοιπόν, για εμένα μου έχει κάνει πάρα πολλές. Νομίζω όμως η καλύτερη, πέρα από iPhone και τέτοια, νομίζω ήταν που μου πήρε το δαχτυλίδι στην Ιστιαία όταν πήγα. Που δεν το περίμενα καθόλου όμως. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ? Εσύ τον πήγες. Η καλύτερη έκπληξη. Δεν ξέρω. Εμένα η καλύτερη έκπληξη... Να ακούνε! Εμένα η καλύτερη έκπληξή μου ήταν όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι τελικά να έρθω να σε πάρω το σπίτι σου, να έρθω να μείνουμε μαζί. Γιατί το περίμενα, δεν ήξερα τι γίνεται. Με πήρε τηλέφωνο, σε πήρα, σου είπα τι έγινε και μου λες έλα να με πάρεις. Α, εντάξει, οκ. Άλλο. Ποιος είναι ο πιο ρομαντικός από τους δύο σας? Εγώ νομίζω ο Δημήτρης. Σε κάθαρα, μεγάλη απόκληση. Συνέχισε σε άλλη ερώτηση. Εσύ είσαι πιο εσωστρεφής και εσύ είσαι ρομαντική, αλλά είσαι πιο εσωστρεφής, πιο κλειστής άνθρωπος. Ναι. Άλλη ερώτηση. Πόσο καιρό θα μείνει εκεί που είναι ο Δημήτρης και αν παλεύεται η απόσταση? Πόσο καιρό θα μείνει εκεί? Σε πρώτη φάση μέχρι τα Χριστούγεννα σίγουρα. Τώρα μετά δεν ξέρουμε αν θα έρθει κάποια μεταγραφή, αλλά για την ώρα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Επειδή τα πράγματα είναι καλά όμως εδώ πέρα, πιστεύω θα είναι για ακόμα 5 μήνες, σίγουρα. Ναι. Παλεύετε η απόσταση. Εντάξει, επειδή έχουμε βάλει ένα στόχο, έτσι μόνο την παλεύουμε. Αλλιώς είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Για πες άλλη. Πώς γνωριστήκατε, χαχαχα. Το προσπερνάω. Πώς γνωριστήκαμε, ναι. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Πώς γνωριστήκαμε, καταρχάς έχουμε ανεβάσει βιντεάκι σχετικά με αυτό, οπότε θα μπείτε να το δείτε. Ωραία ερώτηση αυτή. Τι? Η Δήμητρα. Καλέ, μίλες ονόματα. Εγώ θα πω γιατί μου άρεσε η ερώτησή της. Για πες. Πιστεύατε ότι θα φτάσετε μέχρι εδώ που έχουν να έχετε παιδιά μαζί? Εγώ δεν το πίστευα. Εσύ? Σίγουρος είμαι. Ωραία. Αφού στο πρώτο ραντεβού την είχα πει τι θα γίνει. Οπότε με καπάρωσες. Να πείτε τα αρνητικά του άλλου. Εγώ θα ξεκινήσω με τα δικά σου που σίγουρα είσαι νευρικός. Βασικά το μόνο νευρικός. Ποιος είναι νευρικός, μωρή? Τρόμαξε το παιδί. Είναι πολύ νευρικός. Αυτά. Εγώ αυτό έχω μόνο σαν αρνητικό να του πω. Εγώ αν αρχίσω θα χρειαστεί και δεύτερο βίντεο. Τι λες βρε. Όχι, δεν έχεις πολλά αρνητικά. Απλά ότι είσαι ιστορικά, τα θες όλα να γίνονται όπως θες εσύ, την ώρα που θες εσύ. Το αν έχεις δουλειά εσύ. Καλέ, τόσο πολλά να πεις. Έχω βλέψει ότι είπα ένα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Άλλο. Αλλάζουμε σελίδα, τι άλλο. Α. Ναι, άλλο. Λίγο κάτι πιο γρήγορα. Θα αλλάζατε στην όλη φάση σας, αν θα μπορούσατε. Τι? Κάτι που θα αλλάζαμε. Στην όλη φάση σας, αν θα μπορούσατε. Και κάτι που δεν θα αλλάζατε. Έχει η λάμπια το κινητό, τη φωτογραφία λάμπια. Κάτι που θα αλλάζατε, αν μπορούσατε, και κάτι που δεν θα αλλάζατε. Σε κάθαρα. Εγώ δεν θα άλλαζα κάτι. Τι να άλλαζα. Μόνο. Τα έκανα άλλο ένα παιδί εγώ.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα τα άλλαζα αυτό. Τι θα άλλαζες, ρε. Τώρα γελάω, ωραία ερώτηση αυτή. Τι γνώμη έχει ο Δημήτρης που πλέον εκτίθεσε τόσο ως επίσημα influencer. Τώρα γελάω κι εγώ. Να πω τη γνώμη μου που εκτίθεται. Καλέ, καταρχάς δεν είμαι influencer. Τι είσαι, προσπαθείς να γίνεις. Δεν είναι αυτό. Προσπαθείς να γίνεις. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι την μπουστάρω με θετικά vibes. Τι είπες? Την μπουστάρω. Ναι, πες το λίγο καλύτερα Bush, γιατί δεν μπουστάρω. Ακούγεται. Ωραία. Γιατί? Δεν ακούγεται σε όλους έτσι. Σε μπουστάρω με θετικά vibes. Ναι. Όποιος ασχολείται με το YouTube και δεν ξέρει αυτές τις εκφράσεις. Εντάξει, όποιος δεν ασχολείται όμως. Τέλος πάντων, με θετικά vibes γιατί είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Και όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο και θα ασχοληθώ εγώ, θα την ξεπεράσω σίγουρα. Το ακούσαμε κι αυτό. Περίμενε. Εδώ τι γράφει τώρα. Τσακωθείτε. Τσακωθείτε. Ξέρεις τι, κατέβασε λίγο το χέρι σου. Δεν ψάχνω για αγαπητή αγάπη μου. Ναι, ρε, γόρι μου, αλλά δεν μπορείς έτσι να μιλάς. Δεν σε ακούνε. Αν κάποιος από. Λοιπόν, αν τύχει και τσακωθείτε από τόσο μακριά, πώς θα βρίσκεται και ποιος κάνει το πίσω βήμα πρώτος. Απάντησε. Λοιπόν, δεν μαλώνουμε από μακριά, δεν είμαστε το ζευγάρι, δεν είμαστε σε σχέση να μαλώνουμε και να κάνουμε πίσω βήμα. Και δεν υπάρχει κάτι να. Δεν είμαστε γενικά, δεν μαλώνουμε. Γενικά δεν μαλώνουμε. Μαλώνουμε. Έχουμε διαφωνίες των λεπτών. Δεν υπάρχει μαλώνω και πίσω βήμα και μούτρα και. Αυτό θα γίνει μόνο να είμαστε από κοντά και υπάρχει τριβή, υπάρχει καραντίνα μάμου σου και. Είναι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, πάλι... αλλά και πάλι μέσα στο 2-3 θα το έχουμε, θα τα έχουμε βρει. Ναι. Δεν τίποτα. Πώς σκέφτεσαι τη ζωή σας μετά από 10 χρόνια με τις μικρές? Να πω εγώ. Λοιπόν, εγώ τη σκέφτομαι στο δικό μου σπίτι. Στο δικό μου σπίτι, ολό δικό μου και σκέφτομαι να έχουμε κάνει την επιχείρησή μας, τέτοια πράγματα. Έλα, Αγγελέ, ανανέωσε λίγο το συμβόλαιο του νοικιού 15 χρόνια γιατί ζοριζόμαστε λίγο. Εσύ πώς τη φαντάζεσαι δηλαδή? Μετά από 10 χρόνια με τις μικρές. Ναι. Εσύ το πας πολύ, εσύ λύνεις τα προσωπικά σου προβλήματα. Η ερώτηση είναι πώς φαντάζεσαι ζήσεις μετά από 10 χρόνια με τις μικρές. Εγώ έτσι τη φαντάζομαι. Με τις μικρές μου σπίτι δεν τα έχουμε αυτό. Εγώ τη φαντάζομαι τη ζωή μας με τις μικρές. Να είμαστε φίλοι, μια οικογένεια που θα έχει επικοινωνία. Θα βγαίνουμε, θα σκοτωνόμαστε, θα παλεύουμε, θα γινόμαστε τουρλουμπούκι. Ναι. Θα μπορούμε να πάμε για καφέ, να γουστάρουμε, να επικοινωνούμε μαζί μας τα προβλήματά τους, να έχουμε διάλογο. Να τις αντιμετωπίζουμε σαν μεγάλους ανθρώπους, παιδί μου. Θα μπορούμε να έχουμε διάλογο. Αυτό, τα ταξίδια μας με τις εκδρομές μας. Πρόσεχε. Αυτό. Τώρα το εσύ θες ένα σπίτι και εγώ θέλω μια Λαμπορκίνη, τι σχέση? Αλλά εντάξει, όπως νομίζεις, δικό σου είναι, εσύ είναι σκαλάκι. Καταρχάς μην βρίζεις. Κατά δεύτερον, ναι, αυτό θέλω εγώ. Για πάμε. Θα μπορούσε ποτέ ο άντρας σου να κάνει κάποια άλλη δουλειά για να μην σας αφήνει? Ρωτήσε το. Μπαμπά, θα κατέβει τώρα για δαλήνα. Ναι, κάτω το κατεβάσει μαμά. Σε λίγο, γιατί μετά θα πρέπει να τρέχουμε. Όχι ρε, μπορούμε να παίζουμε μαζί, έτσι κοιτάμε. Αυτό έχω μάθει να κάνω, αυτό κάνω. Κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο, ξέρω να κάνω και άλλες δουλειές. Οπότε όταν θα φτάσει αυτή η ώρα, και βέβαια θα κάνω κάτι άλλο. Προς το παρόν όμως είμαστε πολύ καλά με το ποδόσφαιρο. Έχετε απατήσει ποτέ? Για ποιο πολύ... να λέμε, για. Έχετε εκπληκτικό ή ερώτηση. Όχι, όχι, όχι. Για το γάμο ή για γενικά στη ζωή. Ωραία ερώτηση είναι αυτή, ρε. Τι αν με έχει απαντήσει, αν σε έχω απαντήσει, να το πούμε στον άλλο τώρα εδώ, να το δημόσια. Χωρίσουμε. Εδώ λάθο. Εγώ όχι. Εσύ ναι. Εγώ. Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Και εγώ δεν θυμάμαι να σου πω. Είμαι σίγουρο, όχι. Τρομερή ερώτηση, πάμε παρακάτω. Όχι. Για πε άλλο. Έχετε σκεφτεί να μετακομίσετε στην Κομμόνιμα όλοι μαζί μέχρι να φύγει και ο Δημήτρης? Το έχουμε σκεφτεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Όσο καθόμαστε εδώ, ξοδεύουμε. Οπότε πάμε πίσω. Έχουμε και μια δουλειά να τρέξουμε. Έχουμε και το σχολείο της μικρής, οπότε δεν γίνεται. Έχετε κάνει θρησκευτικό? Εάν ναι, θέλουμε βίντεο. Εάν όχι, δεν θα κάνετε. Υπάρχει το βίντεο στο. Έχουμε κάνει θρησκευτικό, εννοείται. Στη σελίδα της Αναστασίας εδώ στο YouTube. Έχετε σκεφτεί να πάτε εξωτερικό για δουλειά, οικογενειακό, σαν προκύψει? Βέβαια, βέβαια. Εγώ σύντα. Δεν το σκέφτηκα, όχι, όχι, όχι. Αν σταματήσω το ποδόσφαιρο εγώ και. Δεν, μπορώ. Δεν είμαι ικανοποιημένο γιατί έχω μάθει. Άρα, με άλλα δεδομένα έχω μάθει, επειδή είμαι λόγω ποδοσφαίρου. Αν δεν με καλύπτει η δουλειά που θα έχω βρει, λογικά και θα πάω εξωτερικό. Μόνο σου. Στην αρχή ναι, και μετά θα φτιάξει. Εντάξει, εγώ δεν το έχω σκεφτεί γιατί δεν μου αρέσει γενικά να φεύγω από το σπίτι μου. Οπότε... Με τα παιδιά είστε αυστηροί και γενικά ποιος είναι πιο ελαστικός?
με τα παιδιά νομίζω ότι εγώ είμαι και ο πιο ελαστικός και ο πιο αυστηρός ταυτόχρονα. Είμαι αυτός που θα μαλώσει πιο πολύ, αλλά είμαι αυτός που θα παίξει πιο πολύ, θα γίνει παιδί μαζί με τα παιδιά. Ναι, συμφωνώ. Τι δεν θα σου χωρίσετε ποτέ ο ένας τον άλλον? Εγώ το κέρατο, ξεκάθαρα. Θα μου προσχωρήσεις. Όχι βία θα λέει μετά το βίντεο. Θα προσχωρούσες. Ποτέ, ποτέ. Θα προσχωρούσες. Έλα ζωσαν φλέκ. Όχι, ποτέ. Θα νομίζουν, τώρα τι θα νομίζει ο άνθρωπος εκεί. Θα μας κοιτάει. Θα λέει ασόβαρο είναι αυτό το παιδί. Όχι. Όχι στο στόμα. Εσύ δεν θα συγχωρούσες, το ίδιο. Δεν μπορώ να λέω μεγάλες κουβέντες, δεν ξέρω τι θα συγχωρούσα. Γιατί το να λες μεγάλες κουβέντες για να το παίρνεις εδώ η περίπτωση και τι θα συγχωρούσες και μετά να... Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, εσένα σ' αρέσει. Σε κανένα δεν μου αρέσει. Δεν θα συγχωρούσα γενικά την προδοσία μου, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έτσι πιστεύω. Ωραία. Τι σας αρέσει να κάνετε μαζί? Ναι. Είναι αγάπη μου. Νεροθέλη, δώσ' τη νεράκι. Έλα. Τι σας αρέσει να κάνετε μαζί όταν μένετε μαζί? Να παίζουμε χαρτιά. Πολύ. Να κοιτάμε σειρές αβέρτα, η μία μετά την άλλη. Να σηκώνομαι να κάνω εγώ. Συγγνώμη. Να σηκώνομαι εγώ να κάνω σαλάτες και να κάνω φαγητά. Φαγητά διάφορα με ζεδάκια και με εγώ ζεδάκια, να τα τρώω. Και αυτή να τα τρώει. Ανταλλάσσουμε ρόλους γενικά και να με δέρνει. Ωραίο αυτό. Αγαπημένος μέρος νησί, να το πούμε ταυτόχρονα. Αγαπημένο μέρος νησί. Ναι. Κρήτη. Πού δεν θέλετε να πάτε εξωτερικό διακοπές? Εξωτερικό, εγώ Ιταλία. Ναι. Και Τουρκία. Και εγώ και Τουρκία θα φύγω. Εντάξει, και Μαλδίβες, μετά ξεφεύγουμε. Εσύ πάνε σε Μαλδίβες. Μαλδίβες. Πού να ξέρει το παιδί. Εγώ θα ήθελα πολύ να πάω Ιταλία, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω Τουρκία. Α, αυτά που είπα και εγώ. Ναι, αυτά. Μαλδίβες όχι δηλαδή. Και Κορέα. Κορέα. Εγώ. Τι σε κάνει να λατρεύεις όλο και πιο πολύ τον Δημήτρη? Στον Δημήτρη και αυτό σε σένα. Πολλά πράγματα, ότι είναι... Όχι άλλο! Καλέ! Έρχεται να... Γιατί σε φωνάζεις? Πάντε να κάνεις τσουλήθρα, πάντε να κάνεις τσουλήθρα. Τσουλήθρα. Ευελίνα, πάντε να κάνεις τσουλήθρα. Κάτσε να τη βάλω. Για πες εσύ πρώτος. Η Κούνια. Έλα. Για πες. Τι σε κάνει να λατρεύεις πολύ στον Δημήτρη? Ναι. Και αυτό σε σένα, lovely family. Lovely. Λοιπόν, ότι είναι υπερπροστατευτικός με όλους μας. Ότι μας αγαπάει. Ότι κάνει λιθιότητες παντού, όπου και να βρισκόμαστε. Και ότι... Τι άλλο? Ξέρω. Όλα μου αρέσουν πάνω του. Εντάξει, όταν ευρειάζει λίγο με εκνευρίζει, αλλά. Πάλι θα ίδια. Θα αναλύσουμε τα προσωπικά μας. Τι εννοεί. Παράγεσαι. Παράγομαι, μπράβο. Εγώ αυτό που λατρεύω στην Αναστασία είναι ότι είμαι πολύ προστατευτικός. Πρέπει να δω κάτι που λατρεύω τώρα σε εσένα. Όλο και πιο πολύ. Όχι, αλήθεια τώρα. Είναι. Πω, αλήθεια. Είναι πολύ καλό κορίτσι, είναι καλό ψυχή. Καλό κορίτσι, αλήθεια τώρα, αυτό τα λέγαμε. Είσαι καλό κορίτσι, είσαι καλό παιδί, είσαι καλή ψυχή, ρε παιδί μου. Είσαι πολύ καλό παιδί. Όταν κλείσει το βίντεο, θέλω τα ίδια να μου λες πάλι. Είσαι νοικοκυρά. Πονική, δεν εστιάζουμε. Νοικοκυρά, μαγειρεύει ωραία. Μ' αρέσει πως έχει τον εαυτό της πάρα πολύ και την ωραία γκόμενα. Και είναι το πρώτο καρίνο της πόλης. Τι πρώτο καρίνο? Άλλο. Και... Εντάξει, φτάνει. Έχουμε πάρα πολύ χημία, ρε παιδί μου. Εντάξει, να λέμε τώρα. Αυτή η ερώτηση είναι ωραία. Πολύ όμορφη οικογένεια, κουβιά και τα τέσσερα. Πώς γνωριστήκατε με τον Δημήτρη? Με τον Δημήτρη σας έχουμε πει την ιστορία το πώς γνωριστήκαμε. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube σχετικά με αυτό, οπότε θα δείτε και... Σου αρέσει η Θεσσαλονίκη, θα ήθελες να μετακομίσεις κάπου αλλού με την οικογένειά σου? Μας αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσω εγώ για μένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Και εάν έπρεπε να μετακομίσω κάπου, ιδανικά δεν θα ήθελα να φτάσω στο σημείο, αλλά εάν έπρεπε, θα το έκανα ή στην Αθήνα να πήγαινα, ή στο Βόλο, ή στην Κρήτη.
Ακριβώς τα ίδια, εκτός πριν της Θεσσαλονίκης ότι μ' αρέσει, αλλά όχι στην περιοχή που μένουμε και θέλω να αλλάξω την περιοχή. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει και τελείως. Πώς νιώσατε όταν μάθατε πως η Αναστασία είναι έγκυος στην Εφέλη? Πες εσύ, γιατί... Εντάξει, στην αρχή υπήρχε ένα σοκ γιατί δεν το κυνηγήσαμε. Αλλά όταν είπαμε ότι okay, όλα καλά, προχωράμε. Μόνο χαρά. Τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πήρα. Μόνο χαρά. Ζηλεύει ένα τον άλλον και αν ναι, ποιος είναι πιο ζηλιάρης? Είστε υπέροχο ζευγάρι. Ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Λοιπόν, ναι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον, εγώ θεωρώ. Αλλά σε normal επίπεδα. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι, θα λάβεις ποιος είναι πιο ζηλιάρης. Εγώ είμαι πιο ζηλιάρη, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ποιος είπε πρώτη φορά σ' αγαπώ? Ο Δημήτρης. Εγώ. Εγώ την έλεγα σ' αγαπάω και που δεν είμαστε ακόμα μαζί. Εγώ όμως πρώτα θέλω να το νιώσω. Για πες. Μοιράζοσασταν, λέει, τα έξοδα στην αρχή όταν βγαίνατε? Κοίταξε. Ξανακάνε λίγο την ερώτηση, δεν ξέρω αν την έπιασε. Μοιραζόσασταν τα έξοδα στην αρχή όταν βγαίνατε? Όχι. Όχι, δεν τα μοιραζόμασταν. Τα πλήρωνε όλο ο Δημήτρης. Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν ξέρω άμα τα πλήρωνα εγώ. Όχι ότι έχω και πρόβλημα. Αλλά λίγο κάπως μου φαίνεται. Εγώ τη έπρεπε να το πορτοφόλι, δεν έπρεπε να πάρει αυτή. Δεν κλεβε. Πώς νιώσατε όταν μάθατε ότι θα γίνετε πρώτη φορά γονείς? Εγώ έπαθα σοκ. Το ανακοίνωσε με έκπληξη στον Δημήτρη. Τεράστια έκπληξη. Πάρα πολύ. Να πω τι μου είπες, Όχι, γιατί θα, δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο τώρα μέσα στην κάμερα του πει. Μαμά. Πάντε να παίξετε, Βελίνα. Τώρα θέλουμε να πάμε στο σπίτι να φάω εγώ, γιατί πεινάω. Ωραία. Πότε γυρνάτε Θεσσαλονίκη? Τώρα. Αύριο τα κορίτσια, τα Σάββατο δηλαδή τα κορίτσια. Μαλώνετε συχνά, όχι. 24 του μήνα τα κορίτσια και αυτό είναι το συχνά, όχι. Όχι. Κάτσε, μωρέ! Με την ψυχή στο στόμα να είναι οι άνθρωποι. Θα μας πείτε τελικά πώς γνωριστήκατε. Κάτσε! Δεν ξέρετε αυτή την απάντηση. Κάτσε λίγο, ρε Δημήτρη. Αφού ξέρουμε πώς γνωριστήκαμε. Ωραία. Άλλο. Έχετε κάποια σχέση με το πολύ καστροκυλική? Με το πολύ καστροκυλική δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Σταμάτα λίγο, δεν έχουμε καμία σχέση. Απλά βρήκαμε ένα ωραίο κέντρο δεξιώσεων και εκεί κάναμε. Εκεί παντρευτήκαμε, ναι. Και η εκκλησία ήταν εκεί και τα πάντα όλα εκεί. Πότε θα έχουμε vlog? Ξέρω κι εγώ. Αυτή η ερώτηση είναι. Αφού την ερωτήσαμε. Ναι, άλλο, άλλο. Τις διαβάζεις όλες. Δεν φοβηθήκατε τόσο μικρή να κάνεις παιδί οικονομικά κτλ. Είμαι 23 και θέλω καιρό παιδιά, αλλά φοβάμαι. Κοίταξε, εγώ. Δεν είχε το κατάλληλο. Όχι. Φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Αλλά. Όχι. Σταμάτα μωρέ λίγο. Ηγέτης. Φοβήθηκα, αλλά. Εντάξει. Μετά συνειδητοποίησα ότι όντως μπορώ να κάνω παιδιά. Γιατί ήταν ένα τεράστιο αυτό, ρε παιδί μου. Κάτι που με απασχολούσε πολύ. Εάν τελικά θα μπορούσα να κάνω. Κάνε ένα μπαμπά. Εάν τελικά θα μπορούσα να κάνω παιδιά, οπότε με το που έγινε αυτό, μετά χάρηκα να είδα. Πώς ήταν τα πρώτα συναισθήματα όταν έμαθες ότι θα γίνεις μαμά? Έπαθα σου λέω σοκ, αλλά εντάξει. Το ζητάνε πολύ το μπαμπά τους? Πάρα πολύ το ζητάνε το μπαμπά τους, τώρα που θα φύγουμε η Εφέλη κλαίει. Πώς είστε μακριά ένας από τον άλλον? Πώς είμαστε μακριά ένας από τον άλλον, δύσκολα, αλλά... Τι να κάνω. Εγώ πολύ καλά. Πάρτι! Γιατί τα περισσότερα αγόρια πάνε στις εύκολες ανώνυμα? Για πες εσύ. Δεν ξέρω γιατί είσαι στις βλάκες. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο, εντάξει. Απλά... Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχουν δύσκολες δύσκολες που θέλουμε να περάσουμε καλά. Και όταν είναι δύσκολη δεν μπορεί να είναι επιλογή. Υπάρχει μια πιο εύκολη επιλογή, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει εύκολη και δύσκολη. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να περνάνε καλά με τον δικό τους τρόπο, καθένα με τον δικό τους. Άλλοι δίνονται πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα. Δεν έχει να κάνει εύκολη και δύσκολη. Πόσο προσωπικό χρόνο έχεις με τον άντρα σου τώρα που λείπει και έχεις και τα παιδιά? Απεριόριστο. Πραγματικά απεριόριστο. 24 ώρες βιντεοκλήση. Σιγά. 24 ώρες βιντεοκλήση. Πώς ήταν το πρώτο σας ραντεβού? Δεν το απαντάμε όμως, γελάμε μόνο. Πώς ήταν το πρώτο σας ραντεβού? Είχατε κάποιο άγχος ή ήσασταν χαλαροί? Εντάξει, εγώ είχα λίγο άγχος. Τώρα αυτό θα σου πει ότι δεν είχε καθόλου άγχος. Πες. Είχες άγχος ή δεν είχες? Μηδέν. Για ποιο λόγο? Γιατί να έχω άγχος. Γιατί να έχω άγχος. Τέλος πάντων. Το λογικό είναι να έχεις άγχος με τον Ηλιούπλο. Εγώ βγήκα μια κομπελίτσα. Εντάξει, όχι, εγώ δεν είναι ότι βγήκαμε με αυτό να και είχα άγχος. Με όποιον και να έβγαινα έτσι κάτι. Λίγο ρε παιδί μου, στην αρχή δεν αισθάνεσαι ότι κάπως λίγο ένα άγχος. Τσακώνεστε με τον αυτό. Δημήτρη, και αν ναι, πώς το ξεπερνάτε?
Ναι, τσακωνόμαστε με τον Δημήτρη, εννοείται φυσικά τι είμαστε. Αλλά και αν ναι, το ξεπερνάμε μέσα σε 2-3 ώρες. Σταμάτε μου, ρε λίγο! Σε 2-3 ώρες. Το είχατε προγραμματίσει. Ήρθε από μόνο το μωράκι. Ποιο μωράκι, είναι φελίβελη. Και τα δύο δεν είχαμε προγραμματίσει κανένα να κάνουμε. Πώς γνωριστήκατε? Σταμάτα μωρέ λίγο. Και τα δύο δεν είχαμε προγραμματίσει να τα κάνουμε, αλλά εντάξει, εννοείται. Αν δεν είχες παιδιά, τι θα ήθελες να κάνεις μέχρι τώρα στη ζωή σου? Τίποτα. Εγώ θα ήθελα να έχω παιδιά. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Αν δεν ήμουν εγώ. Πες εσύ για σένα, μωρέ. Αφού και εγώ τι θα είχα κάνει αν δεν ήμουν τώρα μέχρι τώρα παντρεμένος? Α, καλά, σήμερα. Γιατί πότε οι γονείς είναι πιο cool με το να κάνεις μικρή παιδιά? Όχι, εμένα δεν ήταν cool, ας πούμε. Cool, εντελώς cool. Καθόλου cool. Μια χαρά είναι άνθρωποι. Έτσι δεν στην αρχή μια χαρά, δηλαδή. Γιατί λες ψέματα στον κόσμο? Άλλαξε κάτι μεταξύ σας, τα κάνατε παιδιά? Παιδευτήκατε? Πολλά. Γίναμε γονείς. Ναι. Εντάξει, μειώνεται και λίγο ο προσωπικός χρόνος με τον άντρα σου, αλλά εντάξει. Εννοείται αυτά. Αυτά είναι τα ωραία της οικογένειας, τέλος πάντων. Για πες. Από ποια ηλικία είναι καλό τα παιδιά να πηγαίνουν σχολεία? Δεν ξέρω. Εμένα η Νεφέλη πήγε από 3 χρονών. Ό,τι βολεύει. Παιδικό σταθμό. Και μετά τώρα, ας πούμε, προνήπια. Θέλουμε παιδιά, αλλά δουλεύουμε όλη μέρα. Αν σταματήσουμε, φοβάμαι ότι δεν θα βγαίνουμε οικονομικά. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τα προλαβαίνεις όλα, αν θέλεις, αλλά εννοείται πως αν έχεις βοήθεια είναι ακόμα καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι από την ώρα που θα γεννηθούμε παιδιά θα βρεθούν οι πρώτοι. Τώρα, κράτα το λίγο. Δεν το κάνω μόνος στον υπόλοιπο. Έλα. Πώς αποφασίσατε να κάνετε τόσο μικρή οικογένεια, πληθυντικό στο μικρή? Εντάξει, εγώ 26 χρονών, 27 ήμουν, 26-27, νομίζω ότι η ηλικία είναι πολύ καλή. Ναι. Βιολογική ηλικία είναι 26-27, αλλά στην πραγματικότητα ήμουν πάνω από 35. Είχα κάνει τον κύκλο μου. Λοιπόν. Οπότε ήμουν από βλέπω. Εγώ τόσο μικρή, εντάξει, εγώ από πάντα ήθελα να κάνω μικρή οικογένεια, βέβαια όχι τόσο μικρή, αλλά εντάξει. Θέλουμε ένα giveaway ανδρικό. Ένα giveaway ανδρικό, φτάστα εκεί στον Λιόπουλο, δεν έχω καμία σχέση με άντρες και τέτοια. Πείτε μας αναλυτικά το πώς γνωριστήκατε. Το πώς γνωριστήκαμε το έχουμε σε βιντεάκι. Πόσο χρόνο είναι η Ευελίνα και εσύ Αναστασία μου? Η Ευελίνα είναι 1,5 χρονών και εγώ είμαι 23. Και εγώ είμαι 24. Ναι, 34. Και η Νεφέλη είναι 4 χρονών, ο Δημήτρης 31. Επιλέγεις κάποιο συγκεκριμένο άρωμα στον άντρα σου? Τι? Αν επιλέγεις κάποιο συγκεκριμένο άρωμα σε μένα? Όχι, δεν επιλέγω. Τα φοράει μόνος, ό,τι θέλει φοράει μόνος. Τι να επιλέξω? Σας ενοχλούν οι κάλτσες στο σεξ? Λοιπόν, αυτά το ξέρω ότι δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Ναι, αλλά ρώτα άμα με θέλουν να είμαι στα επόμενα βίντεο. Στα επόμενα βίντεο πώς θα είσαι? Κάθε μέρα να είμαι στα βίντεο πρέπει. Από απόσταση. Από απόσταση. Από απόσταση. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Θα προσπαθήσω να το ανεβάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα κάνω τα μοντάζ μου, τα edit μου και αυτά εδώ όλα. Τώρα! Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν μας αφήνεις να κάνουμε ούτε ένα vlog σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι vlog. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που δεν ξέρω τι θα είναι. Ερηματολόγιο. Πώς λέγεται αυτό? Κάνα vlog θα είναι. Τι είναι αυτό που κάνουμε? Εντάξει, τα λέμε μετά. Άιντε, άιντε. Τι είναι αυτό που κάνουμε? Q&A. Δεν μας αφήνεις ένα Q&A να κάνουμε. Άντε, τα λέμε. Φιλάκια από την Go.